που οι βραβεύσεις συνεχίζονται. Βραβεύτηκε ο Αστέριος Γούστος, ο κύριος Πέτρος Ράσογλου, ο Σόλων Ιξυλάντης, τον βλέπουμε εδώ. Είναι ο παλαιότερος ίσως υπάλληλος του Άρη, χρόνια στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Η ιστορία του Άρη πράγματι. Πού θα ψάξει, πού θα τον βρεις. Είναι στο γήπεδο Χαριλάου. Και εδώ τον βλέπουμε, παρά τα χρονάκια του, εκεί τρέχει. Συγκινήθηκε και ο ίδιος. Λογικό είναι άλλωστε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, να θυμούνται τέτοια άτομα, ας πούμε, και να τα τιμούν πραγματικά. Πράγματι. Είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι έτσι, που βρίσκονται συνήθως πίσω από τις κάμερες. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς. Και το ότι το μαθαίνει με κάποια τέτοια εκδήλωση είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους, αλλά και για το σύλλογο νομίζω. Έτσι. Είναι η αλυσίδα. Για να μεγαλουργήσει ένα σύλλογο χρειάζεται κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας, από το φροντιστή, από τον υπάλληλο που θα συντηρεί το χλωτάπιτα ή το παρκέ προκειμένου, μέχρι βεβαίως τις μεγάλες φυσιογνωμίες, τις αθλητικές φυσιογνωμίες. Ο Γιάννης Ωνάτου βεβαίως είναι εκεί με το όπλο, μικρόφωνο βεβαίως παραπόδα, η αναχείρα. Νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή. Ωραία, σε ένα λεπτό θα έχουμε τον Θοδωρή Παπαλουκά. Ο οποίος τον βλέπω εκεί χειροκροτεί όλους τους βραβευθέντες και το Σόλωνα. Λοιπόν, ο λόγος στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε με τον Θόδωρο Παπαλουκά. Θόδωρε, δεν υπήρχε κάποια επίσημη πρόσκληση από την ΚΑΕ Άρης, αλλά εσύ προφανώς αισθάνθηκε στην ανάγκη να είσαι εδώ, γιατί είναι το πρώτο νίκη Γκάλης Καπ, έτσι. Δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη πρόσκληση. Η δικιά μου η γενιά, εγώ σταμάτησα, αλλά όλοι που παίξαμε, ο κύριος λόγος ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Στεδούλου, ο Βασούλας, ο Φιλίππου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνουμε. Και τώρα που έχω άπλετο ελεύθερο χρόνο, για μένα είναι το πιο εύκολο να παραμεθώ. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξα όταν προβαλόταν το 5-λεπτό βίντεο που ετοίμασε ο Άρης για τον Γκάλη και σχολίαζα και τις κινήσεις που έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά παίκτηση να το μαρκάρει, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, γιατί και εμείς πάλι στη τηλεόραση μας τα βλέπουμε. Και κάθε Πέμπτη και Σαββατοκύριακο βλέπαμε να τα κάνει. Δεν τα βλέπαμε live, δεν είμαστε στο γήπεδο, αλλά είμαστε σε παράλυση της. Και θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Από εκεί πέρα ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο. Θόδωρε, το πρώτο νίκ Γκάλης Καπ είναι γεγονός. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και η απαρχή για να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό τουρνουά στην Ελλάδα. Με την επωνυμία του Νίκου. Στο χέρι των ανθρώπων είναι να το κρατήσουν, να το στηρίξουν, να το δυναμώσουν. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Καλές ομάδες το έχουν πλαισιώσει. Νομίζω ότι ένα τουρνουά που διοργανώνει ο Άρης με το όνομα του Γκάλη είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κρατήσει για χρόνια. Και εσύ βέβαια είδες και τους φίλους σου, τους γνωστούς από την Τσέσκα, έτσι? Ναι, έπαιξα πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Έχω πολλούς φίλους, κάποιοι παίζουν ακόμα, κάποιοι είναι σε θέσεις ως στελέχη. Ήταν μια προτάξη ευκαιρία για μένα για να έρθω. Η αλήθεια είναι ότι με τον Νίκο από πάνω όλοι αισθανόμαστε και ένα δέος καθώς τον βλέπουμε. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για παίκτες σαν και σένα? Φυσικά, μα το για μας το θέσεις είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα και πριν, η γενιά εκείνη με τον Γκάλη ήταν ο λόγος που παίξαμε. Εμείς τον Γκάλη, εγώ τον έζησα μόνο ως παίκτη, κάποιους από αυτούς είχαμε και προπονητές. Εμένα ο Γιαννάκης, αυτός από Ίνταλμα, ήταν και ο άνθρωπος που με βοήθησε και στον Ολυμπιακό, κυρίως στην εθνική ομάδα, να κάνουμε ό,τι κάναμε. Και ήταν οι άνθρωποι που επί της ουσίας αλλάξαν τον μπάσκετ, γιατί το κάνανε, ο Γκάλης έφερε, ήταν τεχνοκράτης του μπάσκετ, έφερε την τεχνογνωσία και το ανέβασε επίπεδο. Και από τη δικιά μου την πλευρά εκτιμούμε το ότι το μπάσκετ ανέβηκε επίπεδο, οφείλεται πάρα πολύ στον Νίκο Γκάλη. Και μας έδειξε ίσως ότι τα πραγματοποίητα με πολλή δουλειά και αφοσίωση και θυσίες τελικά μπορεί να είναι και εφικτά.
απραγματοποιητό δεν υπάρχει τίποτα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και συγκυρία σίγουρα, να βρεθεί σωστή στιγμή σωστή θέση, αλλά ο καθένας μπορεί να καταφέρει ό,τι έχει βάλει το μυαλό του. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ. Εγώ να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά σημαντικά ακούσαμε από τον Θοδωρή Παπαπαπαπαπαλουκά. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο, έπειτα από μία ακόμη σύντομη διακοπή. Εδώ στο Αλεξάνδριο ακούσαμε από τον Θοδωρή Παπαλουκά, ήταν ο πρώτος τεχνοκράτης, είπε ο Γκάλης, έτσι. Ναι, πραγματικά έχει κάποιο δίκιο. Τώρα που το είπε το σκέφτηκα για να με ειλικρινείς και πραγματικά ήταν έτσι, ας πούμε. Δηλαδή έφερε κάτι το διαφορετικό. Έφερε σε μια εποχή, σε μια εποχή ερασιτεχνική, που, ναι, έτσι, ναι, που το μπάσκετ μάλλον ήταν ερασιτεχνικό, ναι, για να και πούμε. Μας έφερε, ας πούμε, έναν καινούριο τρόπο σκέπτεστε, αν θέλεις. Και βέβαια έκανε τον μπάσκετ επαγγελματικό. Από τη στιγμή που ο ίδιος έγινε ο επαγγελματίας ο πρώτος, αναγκαστικά γίνανε και οι υπόλοιποι μετά. Μου έκανε εντύπωση ο σεβασμός του Θοδωρή του Παπαλουκά στο πρόσωπο του Νίκου Γκάλη. Όπως βέβαια υπάρχει από ένα τεράστιο παίκτη σαν τον Θοδωρή Παπαλουκά. Μας χάρισε πάρα πολλές χαρές με την εθνική ομάδα αλλά και με τον Ολυμπιακό που έπαιζε κτλ. Θέλω να πω ότι πόσο αισθάνεται και ο ίδιος. Πέρα από μένα που είμαι παλιός παίκτης και δεν, ας πούμε, δεν παίζει κάτι σαν συναγωνισμός ή κάτι τέτοιο, ο Παπαλουκάς είναι ένας παίκτης και αυτός. Βεβαίως. Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Και βλέπετε πόσο σημαντικά και με δέος, ας πούμε, μιλάει για το πρόσωπο του Νίκου. Μα νομίζω ότι αυτή η φουρνιά των παιχτών που μας έφερε τις πολύ μεγάλες διακρίσεις στη δεκαετία του 2000, η φουρνιά του Παπαλουκά ουσιαστικά, του Διαμαντίδη, του Σπανούλη, όλων αυτών των παιχτών. Το 2005 πρωταθλητές Ευρώπης, το 2006 δευτεραθλητές κόσμου. Νομίζω ότι εμπνεύστηκαν από εκείνη τη γενιά του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου. Έτσι ακριβώς εκείνη η τετράδα που είπατε της εθνικής ομάδας ήταν το κάτι το καταπληκτικό, το οποίο μας χάρισε και την πρώτη θέση το 87 και ήταν το ξεκίνημα για να γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Και... Βεβαίως. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο παιχνίδι μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα που είχαμε τη δυνατότητα βεβαίως να ακούσουμε και τον Θοδωρή Παπαλουκά, backdoor για τον Νέμικ. Διάβασε όμως τη φάση και την έκοψε ο Καντάν που έχει περάσει το παιχνίδι. Σίμονς. Ο Βεζέικογλου. Βεϊσέλογλου. Συγγνώμη. 35-18. Δεν έχει πει ακόμη πόντος το δεύτερο ημίχρονο. Βεζένκοφ. Είναι ψηλά. Πάσαλιτς, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ριντ για τον Νέμικ. Δεν ήταν καλό το σούτ, ήταν υποπίεση. Ο Ρόλαντ θα πάρει τελικά το φάουλ. Το δεύτερο φάουλ από τον Τόμας. Σιγά σιγά έρχονται και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάνουμε τη μετάδοση από το monitor. Λοιπόν, δύσκολη προσπάθεια εδώ και το καλάθι από τον Βεϊζέλογλου. Και είχαμε προηγουμένως εδώ ένα χαιρετισμό του coach του Μιχάλη Γιαννουζάκου με τον Λευτέρη Μποχορίδη ως παίκτη του Παναθηναϊκού πλέον. Στα 4 δευτερόλεπτα το σουτ για 3, αλλά είναι εύστοχος ο Αλέξανδρος Βεζένκο. 38-20. Το πρώτο καλάθι του Άρη. Στην τρίτη περίοδος.
Βεϊζέλογλου. Θα μιλάει μπάλα για τον Charles Davis. Τη βρίσκει τείχο όμως τον Νέμικ. Θα βγάλει Davis για τον Simmons. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη και προκειμένου από τον Νέμικ που κάνει καλή δουλειά αμυντικά. 7:47 ακόμη. Ο Λούκιτς δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν μπορεί να μαζέψουν οι παίκτες του τη διαφορά. Και η μπάλα μένει στα χέρια των παίκτων της Μπάμβικ. Χάνεται λοιπόν η επίθεση για την Μπάμβιτ. Το 38-20 παραμένει για τον Άρη. Τόμας. Ο Ρόλινγκ τον πιέζει. Τόμας πάντα. Για τον Πάσαλιτς. Βεζένκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα, ολοκληρώνει και τελειώνει τη φάση. Ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ με πάρα πολύ δύναμη. Είναι και ο πρώτος σκόρ. Είναι ο πρώτος σκόρ με 12 πόντους. Του αγώνα. Έτσι. 14. 14, ναι. 14 ο Βεζένκοφ, 6 ο Πάσαλιτ, 5 ο Τόμας. Φάουλ. Double score έχουμε, 40-20. Ο Άρης μέχρι στιγμής διαχειρίζεται πολύ άνετα το παιχνίδι. Δεν δίνει την ευκαιρία στην Μπάμβιτ να πλησιάσει σε απόσταση βολής. Πέρα από εκείνο το ξέσπασμα, ένα 5-0 στο τέλος της δεύτερης περίοδου, οι Τούρκοι δεν φάνηκαν ικανοί. Δεν είχαν διάρκεια στην απόδοσή τους. 40-21 από την πρώτη εύστοχη βολή του Ντέιβις. Με 3 στις 3. Είναι άστοχο στη δεύτερη και rebound από τον Βεζένκοφ. Το πέμπτο του rebound στο παιχνίδι είναι ο πρώτος rebounder του Άρη και ο πρώτος scorer του Άρη. Εξαιρετική πάσα. Και βεβαίως τελειώνει ο Νέμικ τη φάση. 42-21. Το double score συνεχίζεται για τον Άρη. Ρόλαντ. Το σούτ από τον Ντέιβις. Και το επιθετικό φάουλ από το Κεθ Σίμονς. Πάσαλιτς. Όχι. Δεν εξαργύρωσε όμως αυτό το κλέψιμο Βεϊζέλογλου. Και ο Νέμικ την επίθεση και με δεύτερη προσπάθεια ήρθε από πίσω ο Τόμας. 44-21. Διαστάσεις θριάμβου φαίνεται να παίρνει αυτό το προβάδισμα του Άρη. Δεν θα πω και ακόμη, είναι αρκετά νωρίς. Αλλά μέχρι στιγμής δείχνει να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι ο Άρης. Και αμυντικά και επιθετικά. Ένα τρίποντο τώρα, μια ανάσα για τους Τούρκους από τον Καντάν. 44-24. Μετά από πολλή ώρα δυσκολεύεται ο Πάσαλιτς και τελικά θα χάσει την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. Εκεί ήθελε κάποιο στήριγμα. Έκαναν τη διπλή άμυνα, το double team τους παίκτες της Μπάμβιτ και κατάφεραν να υποχρεώσουν σε λάθος το Πάσαλιτς. Ρόλαντ. Για τρεις ο Σίμονς. Να λοιπόν αυτό το μικρό ξέσπασμα της Μπάμβιτ. 44-27. Ένα 6-0. Με δύο τρίποντα σερί. Πάσαλιτς. Βγαίνει ψηλά ο Νέμικ. Ριντ. Βρίσκει ένα διάδρομο εκεί. Θέλει κάποιο στήριγμα. Πρέπει να σουτάρει ο Νέμικ. Θα του μείνει η μπάλα στα χέρια, στο τέλος εκεί το χούκ, αλλά έμεινε η μπάλα. Αλλαγές. Αλλαγή μάλλον για την Μπάμβιτ. Έχουμε τον Ρόουλαντ να δίνει τη θέση του στον Ετζέ. Και ετοιμάζεται να δώσει ενέργεια στην ομάδα του με τον Γκίκα. Να επαναφέρει ο Πρίφτης τον παίκτη που ουσιαστικά ανέβασε ταχύτητα τον Άρη.
με την είσοδό του στο παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο. Και όπου ο Άρης απέσπασε και αυτή τη διαφορά. Νέο σουτ για τρεις πόντους, άστοχα αυτή τη φορά. Πάντως οι παίκτες της Μπάμβιτς στις τελευταίες επιθέσεις εκδηλώνουν σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι νωρίτερα. Και έχουν βελτιώσει και την άμυνά τους, πρέπει να πούμε. Αυτό. Βεϊζέλογλου. Λάθος ρίτ για τον Τόμας. Μια εντυπωσιακή φάση εκεί. Περίμενε λίγο νωρίτερα το συμπαίκτη του, τον Ρίτ. Δεν ξέρω αν έκανε σούτ ή αν έκανε πάσα ο Τόμας. Φάνηκε για πάσα, γιατί σούτ δεν είδα. Ήταν όμως αρκετά ψηλό το σούτ για να το πιάσει ο Ρίτ. Εν πάση περιπτώσει ήταν από τις φάσεις που μας αρέσει να βλέπουμε. 44-27. Ο Γκίκας καταχειροκροτείται μπαίνοντας στο παιχνίδι για να πάρει τη θέση του Ρίτ. Και ο Μούρτος ετοιμάζεται. Πάρει τη θέση του Τόμας. Κοιτάζω. Του Πάσαλης. Όχι, του Πάσαλης. Ωραία. Οπότε έχουμε Τόμας, Μούρτο, Γκίκα, Βεζένκοφ και Νέιμικ. Πεντάδο του Άρη. Βεζένκοφ δίνει και πάλι σκορ στον Άρη μετά από αρκετή ώρα. 46-27 με τον Βεζένκοφ να έχει φτάσει στους 16 πόντους στο παιχνίδι. Να είναι ο πρώτος σκορ αναμφισβήτητα του αγώνα. Μεχία θα μιλά για τον Ντέιβις, ο Ετζέ είναι αυτός, ο οποίος θα χρεωθεί το φάουλ πάνω στον Κίκα. Θα έλεγα στην άμυνα αυτή τώρα την τελευταία του Άρη, πόσο σημαντικό είναι το τρέξιμο και η προσπάθεια που κάνουν, mm-hmm. που αποδιοργανώνει, θα έλεγα, την επίθεση. Έγινε ένα σούτ ελεύθερο τελείως στο τέλος, αλλά ήταν τελείως, θα έλεγα, άστοχο. Παίζει μεγάλο ρόλο όταν βλέπεις τον αντίπαλο να σε πιέζει και ανά πάση στιγμή να βρίσκεται κάποιος μπροστά σου. Και αυτό την ενέργεια την έχει πάρα πολύ ο Άρης. Τόμας επιχείρησε να κάνει την προσπάθεια εκεί στα ψηλά κορμιά των Τούρκων. Ο σούτ για τρεις από τον Σάμι Μεχία, να το rebound από τον Τόμας. Καλή εκδήλωση ευνηδιασμού, αλλά έχουμε βήματα για τον Βεζένκοφ. Προηγουμένως ο Βεζένκοφ έβγαλε την καλή πάσα στον Νέιμικ, αλλά δεν την αξιοποίησε ο ψηλός του Άρη, ο οποίος αποσύρεται τώρα στο παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του Βασίλη Σίμτσακ. Τα πήγε αρκετά καλά στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Νέιμικ έχει και δύο μπλοκ πάντως. Δύο τάπες. Λοιπόν, 46-27 προηγείται ο Άρης. Σε απόσταση ασφαλείας μέχρι στιγμής. Απονενοημένη προσπάθεια εκεί από τον Σάμι Μεχία. Βεζένκοφ για τον Κίκα. Κατεβάζει ταχύτητα στην επίθεση του Άρη στα 9 δευτερόλεπτα. Κίκας. Να για τον Σίμτσακ. Το rebound από τον Ετζέ. Το φάουλ από τον Κίκα. Ορθή απόφαση. Λοιπόν, έχουμε 2-45, είναι το φάουλ από τον Νίκο Γκίκα. Τρίτο ομαδικό. Είναι το τρίτο ομαδικό, δεν θα σουτάρουν ακόμη οι Τούρκοι. Ο Ετζέ στην επαναφορά για τον Μεχία. Βγάλει για τον Ετζέ και πάλι. Δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Σίμτσακ για τον Γκίκα. Γρήγορη επιστροφή από τους Τούρκους, αλλά υποχρεώνεται σε φάουλο Καντάν, καθώς έβλεπε τον Γκίκα να δημιουργεί πλεονέκτημα εφόσον είχε περάσει μέσα στη ρακέτα. Αλλαγή. Ο Ρόουλαν και πάλι στη θέση του Ετζέ. Για να πιέσει στην περιφέρεια προφανώς. Βεζένκοφ.
παρακινδυνευμένη πάσα στον Κίκα. 8 δευτερόλεπτα, μόνος του το γερό πάτημα, το σούτ για 3, ο Σίμτσακ το επιθετικό rebound, αλλά τελικά δεν κρατάει την μπάλα. Αλλάζει κατοχή για τον Κεθ Σίμονς. Μεχία και τώρα Ρόουλαν. Του κλείνει το διάδρομο ο Σίμτσακ. Βγάζει για το Μεχία, μπαίνει προς τα μέσα. Μούρτος για τον Γκίκα. Βεζένκοφ για 3, δεν διστάζει. Ίσως βιαστική επιλογή, καθώς δεν είχαν παίκτες, δεν είχαν γεμίσει τη ρακέτα με παίκτες οι παίκτες του Άρη. Σίγουρα ήταν μια βιαστική επιλογή. Καμιά φορά ο παίκτης πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Μπορεί να είναι και εντολή του προπονητή ακόμα. Ξέρετε, δεν είναι... Ίσως οι περισσότεροι θα λέγαμε όχι, αλλά μπορεί να θέλει αυτό το σουτ και από συγκεκριμένους παίκτες ο προπονητής. Γιατί στο μπάσκετ σήμερα και τα σούτ ακόμα τα μακρινά είναι πάρα πολύ δύσκολα με τις άμυνες που έχουν δυναμώσει. Οπότε αν έχεις ένα τρίποντο, ένας πολύ καλός σουτέρ στον εφηδιασμό, ίσως να θέλει ο προπονητής να του δώσει... Προφανώς δίνει οδηγίες τώρα ο Πρίφτης στο Βεζέγκο. Ναι, ναι. Τον απέσυρε. Για να δούμε εδώ το Σάμι Μεχία, ο οποίος δεν βρίσκει λύσεις. Βρίσκει πάντοτε παίκτες. Το σουτ για 3 και η μπάλα 24. Αλλάζει κατοχή. Λοιπόν, ο Άρης διατηρεί αυτό το προβάδισμα σταθερά, δεν απειλείται. Είναι ακόμη μακριά η Μπάμβιτ και μέχρι στιγμής τουλάχιστον πέρα από κάποια ξεσπάσματα και αυτό χάρη σε κάποιες αλλαγές του σχήματος από τον προπονητή του Άρη που είναι επιβεβλημένος κιόλας. Ωστόσο, αυτά τα ξεσπάσματα είναι μικρά για την Μπάμβιτ, δεν έχουν διάρκεια. Επομένως, ο Άρης διατηρεί αυτή τη μεγάλη διαφορά στο σκορ. Στο σύν 19 είναι τώρα. Γκίκας. Και παρά λίγο να κάνει το pick and roll από τα πόδια του Βερεμέγκο τελικώς. Μπάλα δεν έφτασε στο Σίμτσακ. Ο Καραθανάσης που έχει περάσει στον αγώνα για τον Άρη. Μούρτος πρέπει να σουτάρει. Με καλή κίνηση απέφυγε εκεί την πίεση του Σίμονς, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ρόουλαν. Δύσκολη πάσα εκεί για τον Μεχία. Το επιθετικό rebound από τον Μπερκάι Καντάν. Θα πάρει το φάουλ. Οπότε θα έχει δικαίωμα για βολές. ...46-28 από την πρώτη εύστοχη βολή του Μπερκάι Καντάν. Και δεν έχει πάρει κανείς προπονητής time out σε αυτό το δεκάλεπτο. Η μπάλα αλλάζει κατοχή μετά την άστοχη βολή, καθώς βιάστηκε να μπει μέσα στην ρακέτα ο Βλάντιμιρ Βερεμένκο. Μούρτος. Να δούμε αν θα είναι αυτή η τελευταία επίθεση του Άρη. Ριτ. Σίμτσακ. Κίκας. Θέλει στήριγμα εκεί. Καραθανάς. Μούρτος. Δύσκολη προσπάθεια εκεί. Καλή άμυνα από τους Τούρκους. Οι οποίοι έχουν δικά τους τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Ρόλαντ. Να δούμε μόνος του προφανώς θα εκδηλώσει επίθεση. Όχι, τελικά θα βγάλει για τον Οσέρ στην εκνοή. Είναι αυτά τα καλάθια ψυχολογίας που λέμε, αν και είναι ακόμη μακριά. 46-31 στο σύν 15 ο Άρης. Αυτό το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Νέα διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Με τον Βεζένκοφ να έχει φτάσει στους 16 πόντους, είναι
Μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ. Δεν φαίνεται να απειλείται. Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον Άρη, εκτός από κάποια μικρά όμως μικρής διάρκειας ξεσπάσματα των Τούρκων. Εδώ βλέπουμε τους πρώτους σκόρερ από πλευράς Μπάμβιτ, Ντέιβις 7, Σίμος 5, Καντάν, Βερεμέγκο από 4 και Ρόλαν 3 και ο Βεζένκοφ με 16, 7 πόντι από τον Τόμας τον Έμικ, ο Πάσελης 6 και ο Γκίκας 4. Αυτή είναι η εικόνα στις τρεις πρώτες περιόδους. Κοτς, προηγουμένως σε είδα, είχες εκεί έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Δημήτρη Τούδη. Άλλωστε μου είχες πει κιόλας τη σχέση είναι που έχετε. Πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ φίλος, θα έλεγα, αγαπητός. Και από τότε βέβαια ήταν μαζί μου, ήταν στο κάμπ εκεί και ήταν σημαντικό. Φανέταν το παιδί ότι ήθελε να γίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά προχωράνε και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ο Λαμάρκους Ρίτ αύξησε 2 ακόμη πόντους στη διαφορά, 48-31. Πάντως πρέπει να πούμε ότι 31 πόντι για μια ομάδα τώρα σαν την Μπάμβιτ και για 3 δεκάλεπτα, 10 πόντους στο δεκάλεπτο είναι συνιστούν μια θαυμάσια επίδοση για την αμυντική προσήλωση του Άρη. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο άστοχη. Ναι, ότι είναι τόσο άστοχη η παίκτες Μπάμβιτ και γίνεται αυτό. Είναι εξαιρετική λειτουργία της άμυνας του Βουγάρη. Νομίζω ότι περισσότερο όντως θα πρέπει να πιστωθεί στην καλή αμυντική λειτουργία του Άρη παρά στην ανικανότητα, εν πάση περιπτώσει, της Μπάμβιτ. Ριτ για τον Τόμας. Πρέπει να γίνει επίθεση. Δεν είναι καλή. Βεϊζέλογλου, αλλά και του έκλεψε την μπάλα ο Τόμας. Για τρεις ο Γκίκας. Αυτό που λέγαμε 51-31. Για τον τρίποδο στον εμφυλιασμό. Είχε εμπιστοσύνη, τραβάει τα μαλλιά του Λούκιτς. Εδώς τον βλέπω και time out που ζήτησε εσπεσμένα ο Σέρβος προπονητής της Μπάμβιτ. Μία ακόμη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Είναι όλη η ομάδα της ΕΣΕΚΑ, γιατί εντάξει είναι και η αρχή, προέρχονται και οι παίκτες από εθνικές ομάδες και από όλα αυτά. Και ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει αυτές τις ομάδες είναι πώς θα βρεθούν το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Αν παρατηρούσαμε τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, πάντα σε κάποια περίοδο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί ήταν χάλια ο Παναθηναϊκός και πάντα κοιτούσε, μιλάω για παλιά τώρα, ναι. Το είχα παρατηρήσει πάρα πολύ ειδικά με τον Ομπράντοβιτς, πάντα κοιτούσε να είναι σε φόρμα το Μάρτιο, εκεί λέει που θα παίζανε το πρωτάθλημα με το στα play-offs, στα play-offs και φυσικά στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Λοιπόν, στο σύν 18 από το καλάθι του Ρόλαν. Ο Γκίκας εκδήλωσε μόνος του την επίθεση. Oh. Τρίτη τάπα από τον Έιμικ. Εντυπωσιακή φάση. Θα ξαναδούμε νομίζω. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία φάση. 7:55 ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ κουνάει το κεφάλι του Λούκιτς. Για να δούμε τη φάση και μετά εδώ κοιτάξτε. Ήρυξε τάπα με μεγαλοπρεπής. Πάρα πολύ καλό time. Και κλέψιμο από τον Έιμικ. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Να δούμε τη φάση και να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Νάτου. Εξαιρετικός ο εθνιδιασμός και για τους παίκτες του Άρη. Το συν 20 πάλι 53-33. Γιάννη. Αν λέει κάτι για την φιλοσοφία που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του Δημήτρης Πρίφτης, νωρίτερα όταν εκδήλωνε εθνιδιασμό Άρη και σούταρε τρίποντο ο Γκίκας, πριν να καταλήξει μπάλα στο καλάθι, καθώς ήταν εύστοχο το σουτ, ο Πρίφτης χειροκροτούσε για την επιλογή του παίκτη. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε και την γνώμη του Μιχάλη του Γιαννουζάκου. Αυτό σημείωσε νωρίτερα, το είπε και ο Μιχάλης. Ότι πολλοί προπονητές και δέχονται και τις εντολές του προπονητή για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Έτσι είναι το μπάσκετ σήμερα, δηλαδή ένας παίκτης σουτέρ, ας πούμε, στον οποίο έχει εμπιστοσύνη ο προπονητής και ο ίδιος στον εαυτό του, ο παίκτης στο σούτ του, γιατί να μην το σουτάρει στο τρίποντο. Έτσι. Από τη στιγμή που βλέπουμε πόσο δύσκολες είναι οι επιλογές των σουτ σε οργανωμένες επιθέσεις, εναντίον οργανωμένης άμυνας δηλαδή. Το φάλα από τον Τόμας πάνω στον Μπέρκα Εκαντάν. Εκαντάν.
7 και 13 ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι. Και η Μπάμβιτ έχει σκοράρει μόλις 33 πόντους. Ρόουλαντ. Ρόουλαντ. Δεν έχει ούτε passing game. Το airball τώρα από τον Καρντάν. Κακές οι επιλογές. Υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων και ελέω της σφιχτής άμυνας του Άρη. Της καταπληκτικής άμυνας. Ριτ. Τόμας για τρεις. 56-33. Στο σύν 23 ο Άρης. Θα ρω άλλη μια φορά το πέτυχε αυτό. 44-21 είχε πάρει μια διαφορά. Άρα αυτή είναι στη μέγιστη τιμή της. Απαντά όμως ο Ρόλαντ, ο οποίος είναι ο μοναδικός που απειλεί το καλάθι του Άρη. 56-36. Σίμτσακ. Τόμας. Νέο τρίποντο. Το rebound από τον Καντάν για τον Ρόλαντ. Αμερικανός χαμηλά για τον Οζέρ για τρεις. Με καλό σούτερ ο Τούρκος. 56-39. Με αυτά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα οι Τούρκοι προσπαθούν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 20, αλλά παραμένουν ακόμη μακριά. Σίμτσακ για τον Κίκα. Νέιμικ. Τζεσίμ και τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Κίκα. Έξυπνο φάουλ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό, για να μην χαμηλώσει κι άλλο η διαφορά. Αλλαγές τώρα. Ο Μεχία θα αποσυρθεί στη θέση του Έτζε. Και μπαίνει και πάλι ο μικρός, ο Στέλιος Πουλιανίτης. Όχι, ο Δημήτρης Φιλιώνης έχει μπει στο παιχνίδι για τον Άρη. Ακόμη πιο μικρός. Καλό passing game από την Μπάμβιτ, αλλά δεν βρίσκει εκεί. Εξαιρετική άμυνα και πρωτοβουλία από τον μικρό, τον Δημήτρη Φιλιώνη. Λοιπόν, το 56-39 παραμένει για τον Άρη στο συν 17. 5, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Νέιμικ για το Ριτ. Υποφεύγει εκεί. Πιέζεται πάντως. Με κακές προϋποθέσεις το σουτ για 3. Airball. Εύκολο rebound από τον Ρόουλαντ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Φιλιώνη. Από τον κίνδυνο εκεί να χρεωθεί με goal foul. Α, το έκανε έξυπνο ο μικρός. Ο Γκίκας τελικά θα μπει ξανά στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται να περάσει και ο Πάσαλιτς στη θέση του Ριτ. Έχουμε λοιπόν την πεντάδα του Άρη. Πάσαλιτς, Βεζένκοφ, Νέμικ, Γκίκας και Φιλιώνης. Ο Ζερ για τον Τζεσίμ. Ο Ζερ θα πάρει το φάουλ από τον Νέιμικ. Ο Τσάρλς Ντέιβις. Είναι το τρίτο φάουλ του Νέιμικ. Τέταρτο ομαδικό από το επόμενο σουτάρουν βολές οι Τούρκοι. Την επαναφορά. Είναι επίθεση των 14 δευτερολέπτων. Ο Ζερ το σουτ για 3, αστοχή. Είχε πάρει καλύτερη θέση, αλλά δεν συγκράτησε την μπαλά ο Τσάρλς Ντέιβις. Είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Βεζένκοφ, αλλά... Είχε πάρει καλύτερη θέση, λέω, της καλής άμυνας του Βεζένκοφ στο overplay. Σωστά, από μπροστά. Φιλιώνης. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Δημήτρης Φιλιώνης, βεβαίως. Βγαίνει ψηλά ο Νέιμικ. Καλή πάσα για τον Βεζένκοφ για 3. Δεν πειράζει, ήταν καλή έμπνευση του μικρού και η πάσα που έβγαλε. Ρόουλαντ
Να λοιπόν το τρίποντο από το Roland 56-42. Βεβαίως ο χρόνος που απομένει είναι αρκετός, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα η διαφορά κατέβηκε κάτω από τους 15 πόντους. Ο Γιάννης Νάτου ζήτησε το λόγο. Γιάννη. Οι Τούρκοι έχουν σκοράρει τους τελευταίους 9 πόντους με τρίποντα. Ναι. Και αυτό λέει πολλά, γιατί δεν έχουν καθόλου παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Από εκεί πέρα το μόνο που κάνουν είναι να σουτάρουν απ' έξω. Κάποια βάζουν και τα περισσότερα τα χάνουν και μοιρά είναι πίσω στο σκορ. Σωστό. Εντάξει, με τα τρίποντα λένε ότι δεν κερδίζει παιχνίδι. Μόνο με τα τρίποντα μάλλον. Ναι, μη καλά ξέφυγε, αλλά δεν ολοκλήρωσε. Από την πίεση του Τζεσίμ. Καντά, ακόμη περισσότερο μειώνει, 56-44. Α, λοιπόν, οι τελευταίες επιθέσεις που βρίσκουν στόχο για την Banvit, θέλει σκοροάρης. Καλή άμυνα, αλλά θα πρέπει να σκοράρει κάποια στιγμή. Και δεν είναι καλές οι τελευταίες επιλογές και ο Πρίφτης ζητάει time out. Γιατί ο χρόνος που απομένει είναι 3 λεπτά, βεβαίως, εντάξει, ελέγχεται ακόμη η κατάσταση, αλλά έχει δεχθεί πολλά εύκολα καλάθια ο Άρης στο τέλος. Έχουν μπει τα τρίποτα που έχουν σουτάρει οι Τούρκοι και νομίζω ότι πηγόν του ζήτησε time out για να δώσει οδηγίες ο Πρίφτης. Λοιπόν, coach, τι βλέπουμε μέχρι στιγμής? Ακόμα θα έλεγα, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι έχει πέσει και ο ρυθμός του Άρη στην επίθεση. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τόση κινητικότητα. Περιμένουν με την μπάλα πολλές φορές ο Γκίκας ή κάποιος ο Μούρτος με την μπάλα για να σου. Μπορώ να πω ότι η άμυνα του Άρη χαλάρωσε. Κάτι άλλο, νομίζω ήταν καλή. Πώς μπήκαν τα τρίποτα, μπήκαν κάποια μακρινά σου και έτσι δόθηκε αυτή η αίσθηση. Να δώσω το λόγο στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Πρίφτης πήρε το time out και το μόνο που είπε στους παίκτες είναι ότι ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. Για ποιο λόγο όμως τα θαλασσώνετε στα τελευταία λεπτά? Δεν τους είπε τίποτα άλλο παρά τους έστειλε μέσα στο παρκέ και περίμεναν γύρω στα 40-45 δεύτερα τους Τούρκους για να ολοκληρώσει τις οδηγίες του Λούγκιτς. Δεν είχε να πει τίποτα παραπάνω ο Πρίφτης από το να προς τους παίκτες του την προτροπή να σοβαρευτούν. Βεβαίως τώρα έχουν κάνει ένα σουτ πάλι. Χωρίς καλή άμυνα από τους Τούρκους. Δεν μπήκε αυτή τη φορά. Εάν έμπαινε θα είχαμε διαφορετική συζήτηση. 2,5 λεπτά ακόμη. Πάσαλιτς. Γκίκας, Βεζένκοφ, Πάσαλιτς. Παίρνει την μπάλα χαμηλά ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ. Πολύ όμορφη κίνηση. 58-44 από τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ. Μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού παιχνιδιού. Ντέιβις. Καντά. 58-46. Από τον Τούρκο 1-56 ακόμη. Στο συν 12 ο Άρης. Νέιμικ για τον Πάσαλιτς. Το φάουλ. Λοιπόν, έχουμε 1-45. Δεν έχουν κάνει φάουλ πάντως αυτή την περίοδο οι Τούρκοι. Μόλις το δεύτερο φάουλ. Εντάξει, τώρα τα κράτησαν, αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον αργά. Όσο πιεστική άμυνα και αν θέλουν να παίξουν. Ίσως περιμένουμε κάποια τελευταία έτσι, μεγάλη αντεπίθεση, αλλά νομίζω ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρε την μπάλα ο Βεζένκοφ. Θέλει κάποιο στήριγμα εκεί. Πάσαλιτς θα πρέπει να σουτάρει. Πάσαλιτς ουσιαστικά πετάει την μπάλα, αλλά με τη βοήθεια του Βεζένκοφ ο Νέιμικ πήρε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Επομένως, ανανεώνει την επίθεση για τον Άρη. Και καθιστά πλέον την νίκη για την διεκδίκηση μάλλον οποιασδήποτε σκέψη. Σε αυτό το τρίποντο νομίζω ότι είναι η χαριστική βολή. 61-46 το συν 15 και πάλι ο Άρης. Απομένει 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για την Banvit. Και 21 πόντι από τον Βεζένκοφ. Και 21 πόντι από τον Βεζένκοφ, πράγματι. 10 από τον Τόρο Τόμας. 7 από τον Drew Namek. Λοιπόν, χαμηλώνει το σχήμα. Μούρτος αντί του Namek. Προφανώς για να χειριστούν καλύτερα την μπάλα. Έχουμε τώρα Φλιόνι, έχουμε Πάσαλιτς, Μούρτο και Γκίκα. Έχουμε 4 χειριστές καλούς για τον Άρη.
και το Βεζένκοφ που υπό προϋποθέσεις και αυτός μπορεί να παίξει. Ενώ περνάει μπροστά μας ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Επίσης μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και αντίπαλος του Γκάλι στην μυθική εκείνη τριετία της Γιουγκοπλάστικα, αργότερα Πόπο 84, 87-90. Βεζένκοφ, φοβερή κίνηση. Και εξαιρετική πάσα. Φοβερή κίνηση, εξαιρετική πάσα βέβαια. Και από τον Μπάσαλη στα χαμόγελα από τους παίκτες του Άρη. Νομίζω ότι εντάξει, έχει τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. 63-46. Ο Άρης που δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ο Ντέβις, καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Ο Μούρτος, παρά λίγο εκεί goal foul. Αντιαθλητικό το foul το θέλει, ναι. Όμως. Λοιπόν, ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα παίξει αύριο στον τελικό του πρώτου τουρνουά, Νιγκάλης. Και μάλιστα για να πούμε και τελειώνοντας τώρα ουσιαστικά το παιχνίδι, αν έχουμε τη δυνατότητα, ότι ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση του Άρη, μια ελπιδοφόρα αρχή για το φετινό πρωτάθλημα, εάν δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην άμυνα, που πιστεύω δεν έχει κανένα λόγο να μην δίνει, νομίζω ότι θα έχει πολύ καλή τύχη για φέτος. Πάντως το σημερινό παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερα καλή άμυνα, όπως και την ταχύτητα την οποία είχαν οι παίκτες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ακόμα χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά το όπως και τώρα εδώ. Όπως και τώρα. Εξαιρετική η πάσα από του μικρού, του Φλιώνη. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά το pick and roll. Βέβαια. Αυτά τα δύο στοιχεία εγώ διέκρινα, δηλαδή ένα για το pick and roll και ένα δεύτερο για την πάρα πολύ καλή άμυνα. Συν την ταχύτητα, έχει ταχύτητα του γκάρ και η υψηλή είναι πάρα πολύ αξιόλογη και συγκροτημένη ομάδα. Δηλαδή θα έλεγα σε όλες τις θέσεις έχει δύο παίκτες τουλάχιστον που είναι σημαντικό για αυτό για την ομάδα. Και δύο παίκτες που δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό διέκρινα έχει εγώ. Έχει καλά του έταν. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Ήταν κάτι που δεν το είχε πέρσι. Η αλήθεια είναι. Και μου άρεσε, θα έλεγα, και το κουτσάρισμα του. Του Πρίφτη. Ναι, βέβαια, του Δημήτρη. Διότι ήταν πάρα πολύ θετικό, θα έλεγα. Με εναλλαγές σωστές, με διατηρούσε τα σχήματα, θα έλεγα, των ψηλών με τους περιφερειακούς. Κάποια στιγμή έβαλε τρεις γκάρ, θα έλεγα, τις playmakers ίσως μέσα. Μια άλλη φορά έβαλε δύο ψηλούς, όχι πεντάρια. Έτσι, ναι. Δοκίμασε και τα πράγματά του. Ναι, λοιπόν, τελειώνει εδώ το πολύ παιχνίδι. Καλά. Ναι, ναι. Με εξαιρετική εμφάνιση εμφάνιση του Άρη. 66-48. Νίκης ο Άρης στην Πανβίτ. Ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει αυτό το πρώτο διεθνές τουρνά, τον Νίκ Γκάλι. Αύριο στον τελικό, πάλι σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ βεβαίως, όπως και όλα τα παιχνίδια. Εξαιρετική εμφάνιση, επαναλαμβάνω, για την ομάδα του Άρη, σε αυτό το πρώτο δείγμα που ουσιαστικά βλέπουμε, πέρα από κάποια φιλικά που έδωσε νωρίτερα εδώ τα 10 λεπτά, 16-11, 19-7, στη δεύτερη περίοδο εκεί που είχε και την μεγαλύτερη διαφορά, που πήρε τη διαφορά και τη συντήρησε μέχρι τέλους. Μόνο η τρίτη περίοδος ήταν η καλή για την Πάντα, η καλύτερη μάλλον για τον Άρη. Χειροκροτούνται οι παίκτες βεβαίως. Ο Γιάννης Νάτου κάποια στιγμή θα έχει κάποιον παίκτη εκεί του Άρη για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να έχουμε καλύτερο ξεκίνημα και ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ μαζί με τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Είμαστε λοιπόν μαζί με τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ. Αλέξανδρε, πρώτο δείγμα του Άρη μπροστά στον κόσμο του και πρώτο δείγμα μπροστά σε όλη τη φιλαθλή Ελλάδα, γιατί είναι το πρώτο τηλεοπτικό παιχνίδι για εσάς. Μία νίκη απέναντι στην Πάνβιτ με το κύριο χαρακτηριστικό το ότι κρατήσατε τους Τούρκους στους 48 πόντους στην άμυνα. Δηλαδή αυτό είναι ένα απλά επίσημο παιχνίδι. Εμείς κοιτάμε το παιχνίδι της Τετάρτης που για μας είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι απλά φιλικά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που κρατήσαμε την Πάνβιτ χαμηλά στο σκορ και πετύχαμε μια εύκολη σχετικά νίκη. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ, θα δούμε τα λάθη μας, γιατί από την Τετάρτη ξεκινάει το δύσκολο έργο. Εδώ ήμασταν και λίγο σαν outsider. Μπορεί η Μπάνβιτ να μας υποτίμησε και λίγο, ήταν και κουρασμένοι. Χθες παίξανε φιλικό, όλα μετράνε. Την Τετάρτη θα είμαστε εμείς θεωρητικά το φαβορί και πρέπει να δείξουμε πώς στα επίσημα παιχνίδια είμαστε εκεί. Εσύ δείχνεις έτοιμος για να πάρεις επιθετικά την ομάδα στις πλάτες σου, έτσι. Εγώ προσπαθώ να δίνω το καλύτερο μου αυτό για την ομάδα. Είχα ένα γεμάτο καλοκαίρι
μόνο με μπάσκετ, νιώθω καλά. Η ομάδα μπορεί να είναι καινούργια, αλλά είναι μια οικογένεια, δηλαδή δεθήκαμε αμέσως και πιστεύω πως μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Και μίλησε μου λίγο για την επιλογή σου να μείνεις στον Άρη, γιατί υπήρχε η πρόταση από τον Παναθηναϊκό, υπήρχαν προτάσεις και από πολλές άλλες ομάδες, όπως και ενδιαφέρον από την Αμερική. Εσύ όμως έμεινες στον Άρη. Είναι πολύ δύσκολο καταρχάς να λες όχι στον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ όμως ήθελα να μείνω εδώ, ήθελα να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Δεν ένιωθα έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Πρέπει να δουλέψω πολύ σκληρά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να βρίσκομαι το συντομότερο εκεί. Απλά έτσι ένιωσα ότι δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το επίπεδο. Καλή επιτυχία στα σχέδιά σου. Νομίζω, coach, ότι σπάνια διακρίνεις από ένα παιδί 18-19 ετών τέτοια ωριμότητα στη σκέψη. Πραγματικά, και αυτό που είπε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, ήθελα να μείνω στον Άρη για να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολλές φορές παίκτες φεύγουν από τις μικρότερες ομάδες να πάνε σε μεγαλύτερες όταν δεν είναι ακόμα έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν εκεί. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα σοβαρό, διότι στην καινούργια ομάδα που θα πας μπορεί να μείνεις έξω και έτσι να χάσεις τελικά αντί να κερδίσεις. Ο Βεζένκοφ